12 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Με απόφαση του αρχηγού τη ελληνική αστυνομία, απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσει, ενώ προβλέπονται και βαριά πρόστιμα. Μαζί μα είναι ο Γιάννη Γιάκα για να μα πει τι θα ισχύσει αν η ημέρα τη επαιτίου. Γιάννη. Ακριβώ σε πλήρη επιφυλακή, η ελληνική αστυνομία εν ώψη τη επαιτίου για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Τι θα ισχύσει σύμφωνα με την απόφαση του αρχηγού τη ελληνική αστυνομία. Αύριο από τι 5 το πρωί μέχρι τι 12 το βράδυ θα υπάρξει απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των τεσσάρων ατόμων. Ενώ, όπω πολύ σωστά είπε και βλέπουμε και στην κάρτα, θα υπάρχουν και βαριά πρόστιμα. 5.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα και 3.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα που θα διοργανώσουν μία συγκέντρωση. Και βέβαια, όσοι συμμετέχουν σε κάποια συνάθρηση θα πάρουν και το πρόστιμο των 300 ευρώ για την παράβαση αυτή. Όσον αφορά την επιφυλακή και την ισχυρή αστυνομική παρουσία, η οποία θα υπάρχει και θα βλέπουμε όλοι αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία. Στην ευρύτερη περιοχή θα υπάρχουν τα οχήματα νερού ενώ θα υπάρχουν και εποχούμενες περιπολίες Μάλιστα. της ασφάλειας. Να πούμε ότι από το πρωί θα πετάει και το ελικόπτερο της αστυνομίας αλλά και ντρόουν ώστε να δίνουν μια εικόνα του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει βάλει κάτω η ελληνική αστυνομία. Μάλιστα, αυστηρά Είναι... μέτρα λοιπόν και φρούριο θα θυμίζει για ακόμα μια φορά η Αθήνα εν μέσω Πανεδμίας. Να σε ευχαριστήσω πολύ.